έτοιμοι? Σεζόν λοιπόν, θα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας για όλη αυτή την πολύ δύσκολη χρονιά. Θα πάρουμε άλλη ζώνη. Κρατήστε την αναπνοή σας για όλα αυτά που έρχονται. Φυσικάστε κι όμως έτσι. Οι επαναλήψεις μας θα σας κάνουν συντροφιά το καλοκαίρι. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε από όλα αυτά τα οποία έρχονται. Η Ελλάδα βέβαια οδεύει ολοένα προς καλύτερες εποχές. Οικονομική ευρωστία, χρήματα ρέουν από παντού, επιχορηγήσεις. Όλα πάνε καλά. Όλα πάνε φοβερά. Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά και δεν έχω ανάγκη κανένα. Και... Άρετε Γιάνκου, να πάμε εκεί για κανένα μπάνιο. Δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ να κολυμπήσω. Εσύ πράγματι το χρειάζεσαι το μπάνιο. Λοιπόν, είμαι μαυρισμένος από το χειμώνα βέβαια. Τελευταία εκπομπή έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Έχω να δείξουμε πολλά αποσπάσματα. Πριν να σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Και να ξεκινήσουμε με την έναρξη του δελτίου του Alter μετά από τις διακοπές που πήγαν οι άνθρωποι, έτσι για να μπορέσουν να κλείσουν τις δυνάμεις. Περάσαν καλά αυτοί. Πάμε στο φίλο μας Χατζη Νικολάου. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το δελτίο στις 8.30 εδώ απευθείας. Σύνδεση Νίκος Χατζη Νικολάου από το Mega Channel, από το Star, από τον Antenna, από το NRT1, από την NRT2. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι μαζί. Απευθύνουμε θερμό χαιρετισμό στους πολλούς που ξέρουμε ότι χαιρόμαστε, χαίρονται, που χαιρόμαστε που είμαστε πάλι μαζί. Στους πολλούς που χαιρόμαστε, που χαίρονται, ναι, που χαίρονται, ήταν αφρική σύνταξη, γι' αυτό ο άνθρωπος το είπε έτσι. Αφού είναι στην Αθήνα, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Σύνταξη. Σύνταξη. Και εμείς έχουμε την πατρινή σύνταξη. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να ευχαριστήσω που λέει. Ναι, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Τώρα που θα αυξηθούν οι συντάξεις με τα νέα μέτρα, θα έχουμε. Όποιος είναι πατρινός και παίρνει σύνταξη, πάντα την αυξημένη σύνταξη, θα είναι πατρινή σύνταξη. Και θα γίνει μια μάχη της Αττικής σύνταξης με την πατρινή σύνταξη. Περιβαλλοντικός πόλεμος, αν ξέρεις πράγματι. Πατρινός. Τρέμεις, σε βλέπω, τρέμεις. Δεν τρέμει βέβαια μόνο ο Αλέξης και η Όλγα τρέμει. Το λέει και το όνομα του. Το λες αυτό.
να μας πιστεύετε, αγαπητά τηλεθεατή. Μαμποέα! Άμα να μας πιστεύετε ότι τρέμει, τρέμει. Πάρτε και ζωντανή απόδειξη. Πάρτε τη ζωντανή απόδειξη. Λοιπόν, δώστε τη. Έστειλαν στο ελληνικό κοινοβούλιο ούτε επιχειρηματίας ούτε βιομήχανοι. Με έστειλαν απλοί άνθρωποι, χαμηλοσυνταξιούχοι, εργάτες και κυρίως αγρότες. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα δώσω λόγο και θα με κρίνουν με την ψήφο τους αν όντως κάνω καλά εκεί που με στείλανε ή όχι. Πραγματικά συγκλονίστηκα, δεν μπορώ να σας πω, αλλά νομίζω ότι όλοι μας πρέπει με τη συμπεριφορά μας να καταλάβουμε ότι αυτή τη δημοκρατία πρέπει να την περιφρουρήσουμε. Πάντως, άμα ήταν δημοσιογράφος, θα νομίζω ότι κάνει κάτι άλλο. Όχι, ρε. Όχι, εγώ πιστεύω. Ήδη που κουνιόταν η πουλία τη, παραδόθε. Επειδή είχε καλέσει το Μητσοτάκη πολλές φορές η οργιατρέμη, κόλλησε το. Το τι. Το αλλάξει τον νόμο στο χέρι. Το κόλλησε. Δεν έχω να κρύψω κανένα. Το τρίκ. Δεν έχω να κρύψω κανένα πολιτικό δικαίωμα. Πρόσεξε, ποιο πιάνει στο στόμα σου. Πρόσεξε. Λοιπόν, η φίλη μα η Μυραράκη έκανε έναν πολύ. Μεθυστικό γάμο. Και φτωχικό γάμο, έτσι, τα πολλές χιλιάδες ευρώ. Το εξαψήφιο νούμερο που κόστησε ο γάμος ήταν λιτό. Λογικό ποσό, γάμος στα φιλολογικά πλαίσια. Και όπως ήταν αναμενόμενο, το γλέτσε και διόδωσε με ένα ποτηράκι παραπάνω, βρε αδελφέ. Ίσως ένα κανατάκι, όχι. Ένα κανατάκι παραπάνω. Κανάτα του λες αυτό. Είπε χροκανάτα να πούμε! Σιγά μωρέ! Ας το κλωτήσεις! Επαντρεύτηκε ρε, να μην πηγεί λίγο, δηλαδή εντάξει. Εντάξει. Σου αν του κάνουν κάτω βαρέλια, κάτσε λέτε για να ανοίξει το βριτσάκι και καθόταν εκεί. Εσύ και σπέσαι από μικρό στη μαρμίδα, από την ίσια. Δώσε το βίντεο. Το ονειρευόσασταν. Εγώ νομίζω ναι. Εσύ. Εγώ να πω ότι είμαι απέραντα ευτυχισμένη, πάρα πολύ χαρούμενη και ευγνωμονώ το Θεό για αυτή τη στιγμή που μου χαρίζει τη ζωή μου. Τα καψόνια σας άρεσαν? Εμένα υπερβολικά. Όλα μου αρέσανε. Τέλει. Το πολεμικό ναυτικό είναι η οικογένειά μου πια. Αυτό που με βάλανε να μου πει ο άντρας μου και αυτό που του είπα εγώ. Η επόμενη αλήκη στο ναυτικό. Αυτή είναι. Η επόμενη αλήκη στο ναυτικό. Ναι. Γι' αυτό ποιες. Σ' ό,τι είχαμε ζήσει μέχρι χθες, σ' όλες τις ώρες μας δείχνουμες. Δεν πιστεύω να σεληνιάστηκες. Γιατί σεληνιάζουν. Φέρνεις λίγο σεληνικά μου. Μήτες να κάνω είναι το καλοκαιριάτικο φεγγάρι. Ναι. Το οποίο σκάει. Τι σημαίνει σεληνιάζουν, ξέρεις. Για πάμε στον φίλο μας τον Αλέξανδρο Πετρίδη που θα μας κάνει τα μαθήματα της ετυμολογίας. Ναι. Με την άπλετη. Τώρα! Για να δω. Σεληνιάζομαι. Σεληνιάζομαι σημαίνει ότι νοιάζομαι τη σελήνη. Σελήνη νοιάζομαι. Φεύγει το νι γιατί γίνεται συνειρμός και αυτό συνειρμός. Το πράγμα βγαίνει. Σελήνη νοιάζομαι. Μπορείς βέβαια, αν έχεις... Δεν είναι δηλαδή αυτός που τρώει πολύ σέλινο, σελήνιάζει. Σελήνη, Αλέξη. Είναι πραγματικά η επόμενη διαμάχη. Ετυμολογιών γλωσσολόγου. Τι φλανάκι ο Παπινιώτης. Δηλαδή, πρόσεξε, γίνεται η μάχη αυτού που θεωρεί ότι αυτός που νοιάζεται για το σέλινο είναι το σελινιάζομαι και η άλλη άποψη, η αντικρουόμενη, είναι αυτός ο οποίος νοιάζεται για τη σελήνη. Και άμα τρως με... Μα ήταν ότι είναι, μα την νοιάζουμε. Τότε φάγαμε η αδερφή κατσάμπα. Αυτοί που θα μα την νοιάζονταν. Και δεν θα νοιάζονταν κανένας. Και δεν είναι κριτική αυτή η κατσάμπα. Δεν ξέρω, δεν ήταν κανένα. Είναι κριτική μουσική. Δεν ήταν κανένα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά μαργαριτάρια στο βάθος της θάλασσας. Υπάρχουν και μαργαριτάρια, ας πούμε, όπως βλέπετε, διάφορων διασύμων. Δεν έχουμε μόνο την αποκλειστικότητα εμείς στην Ελλάδα για αυτές τις λαμπρές εκδοχές. Υπάρχουν και στο εξωτερικό πρόσωπα τα οποία έχουν βγάλει αυτές τις τεράστιες θεωρίες και απόψεις που χρήζουν ανάλυσης. Πάμε να ακούσουμε και μερικές άλλες. Όταν ρωτήθηκε για το θέμα, ήταν ξεκάθαρος. Πιστεύω ότι ο γάμος μεταξύ ομοφύλων είναι κάτι που πρέπει να γίνεται ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα. Μάλλον με μέσο έγινε κυβερνήτης της Καλιφόρνια. Ας τον ρωτάνε καλύτερα για bodybuilding και ταινίες δράσης, γιατί στα πιο δύσκολα ο εγκέφαλος παθαίνει βραχυκύκλωμα. Η Μαράια στους λοιμούς και τους καταποντισμούς έχει μια ευαισθησία. Οπότε βλέπω στην τηλεόραση τα παιδιά που πεινάνε στον κόσμο, κλαίω.
Δηλαδή, θα ήθελα να είμαι κι εγώ έτσι αδύνατη, αλλά όχι με τόσες μύγες και θάνατο κι αυτά. Οκ, για την περίπτωσή σου θα κάνουμε μια εξαίρεση. Όχι τόσες μύγες και θάνατο κι αυτά, ρε παιδί μου, αν είναι δυνατόν. Μα έχει δίκιο η κοπέλα τώρα, αν είναι δυνατόν. Να τη στείλουμε στην Αφρική. Βεβαίως. Γιατί να πουλάει νερό. Πουλάει νερό. Πού έγινε, δεν είναι τίση. Άρα δείχνει τις μύγες. Θα τις βάλουν και εκείνο το μηχάνημα που πίσω να μπορεί να κάνει τσαφ 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 τσαφ. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στην φίλη μας την Ελεονόρα που πήρε κάτι πολύ σημαντικό και το εξέφρασε και είναι γεγονός πλέον. Είναι γεγονός και εμείς το επιβραβεύουμε ότι το παραδέχεται ότι το πήρε. Δεν έχει υπάρξει κανείς σαραντάρι, ακόμα κανείς. Εγώ τα φοβάμαι τα σαραντάρια, γιατί μετά από τα τέσσερα δεκάρια πήραμε τα τρία. Πήραμε τα τρία. Δεκάρια! Τα μακρύτερα πήρε τα τρία. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην κυρία Μελίτη, η οποία έχει αυτογνωσία. Εντάξει, πολύ σημαντικό. Εννοούσε ότι πήραν τα τρία, την τρία με τον Brand Pitt, κατάλαβες. Ήθελε να διάγει τις ελληνικές αξίες η Δεσποινής. Πάντως να της πούμε ότι είναι πιο σημαντική η ποιότητα σε αυτό που παίρνεις παρά η ποσότητα. Άμα αντί για τα τρία όμως πάρεις το ένα, τι γίνεται? Για να δούμε το επόμενο βίντεο. Το δυσκολόμος. Ναι, αλλά η κοιλιά είναι πέτρα όμως. Με ρυθμό αργά. Αργά. Άλλο. Το αγαπημένο του φρούτο τώρα που είναι και καλοκαίρι ήταν το σίκο μάλλον. Από ό,τι φάνηκε δεν είναι μόνο η κοιλιακή πέτρα, έτσι ήταν και κάτι άλλο. Με το που ρε τη σεξουλιάρα ρε, μόνο τους κοιλιακούς έπιζε. Με το που έβγες με το που έβγες κουλιά. Ωραία, καφή λέμε, λέμε. Πάντως να δώσουμε συγχαρητήρια στον Λουλιά Μενεγάκη. Γιατί αν και στα 70 της χρόνια παραμένει μια πολύ σεξ παρουσία και σηκώνει ψηλά τον πύχη. Μπράβο! Μπράβο! Και να ακούς και να ακούς και μη τρουπάνω. Τι είπες και ξαναπες αυτό, μ' άρεσε. Σήκουσέ του πύχη πάνω και να ακούς και μη τρουπάνω. Έτσι, πρέπει να έχουμε σηκωμένο τον πύχη της ποιότητας, αγαπητοί φίλοι. Να μην βλέπουμε μόνο υποκουλτούρα, να βλέπουμε και υπερκουλτούρα. Άστα να πάνε λοιπόν. Πάμε στο επόμενο βίντεο, πριν πούμε πολλά πολλά, να δούμε το φίλο μας τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος εκτός από την καλοπροαίρετη κριτική που κάνει σε όλους... Είναι καλούς άνθρωπος, ναι, το έχουμε πει αυτό. Είναι ο καλύτερος. Έτσι, καλή του διάθεση πάντα, δίνει και τρομακτικές πληροφορίες για το background που κρύβεται και το μυστικό παρελθόν διεθνούς φήμης προσώπων. Για να δούμε λοιπόν. Έχει κάνει Hollywood αυτός. Έχει κάνει Λιαγκόλιγουτ. Για να το δούμε. Η γυναίκα του τώρα... Γυναίκα του τώρα, δεν θέλω να την κάνει. Είναι πρόβλημα εξωτερικών. Ναι, αλλά έχει νιώσει από άλλα. Τι? Αυτή είναι λεσβία, λένε. Γιώργο! Αυτή είναι λεσβία, λένε. Γιώργο! Λένε, πότε έγινε αυτό, πότε το γύρισε καλέ! Δεν πιστεύω αυτό που άκουσα εδώ. Πραγματικά δεν κάνω έτσι. Μάλλον θα ξυπνήσω σε λίγο, 5,5 ώρα από ραδιόφωνο. Λέγανε ρε παιδί μου ότι. Λέγανε, δεν το ξέρω. Λέγανε ότι είχε μια σχέση με μια γραμματέα τη συγγραφή. Βέβαια. Και μετά την ενόχλησε ο Bill Clinton. Και μετά η Μόνικα. Τότε καλά ξέκανε. Έλα, προχωράμε τώρα. Θα λύσουμε και τα σεξουαλικά τη Αμερική. Εδώ δεν έχουμε τα δικά μα. Πού τα ξέρει όλα, ρε Γιωργάκη, να πούμε. Βγάλε μα και έναν κατάλογο να ξέρουμε ποιοι είναι straight, ποιοι είναι gay showbiz. Εγώ προσωπικά φίβομαι αδυνατό να πιστέψω ότι ο κύριος Λιάγκα στο απόλυτο αρσενικό έχει σεξουαλικά προβλήματα. Δηλαδή, απορώ. Άμα έχει σεξουαλικά προβλήματα, κάτσε. Το έχω. Ρε, να του δούμε τη μηνυγάκι. Εντάξει, μπορεί να θέλει. Που σκόνη και του πήγε ψηλά. Μπορεί να θέλει να πάει διακοπές στη Λέσβο και να του έχει μείνει, ρε παιδί μου. Εντάξει, μην τον παρεξηγούμε κατευθείαν στο κακό το μυαλό. Και εγώ που ξέρω ότι είναι λεσβία. Εντάξει, μπορεί να του έχει κάνει και ζωή ποδήλατο. Έτσι, συζυγική ζωή να είναι ζωή ποδήλατο. Δεν αποκλείεται. Για να δούμε ποιες είναι οι συμβουλές του Μένουμε Ελλάδα για το πώς θα πρέπει να καθόμαστε στο ποδήλατο που με πολύ ενδιαφέρον έχουμε παρακολουθήσει. Είχες σπουδή, αλλά ότι δεν είσαι μικρός. Απλά μου είχε κάνει τη ζωή ποδήλατο μια κοπέλα, οπότε μου έμεινε ψυχολογικό και δεν χρησιμοποίησα. Γιατί? Επειδή όταν χρησιμοποιείς πολύ ποδήλατο, χάνεις βενζίνη ζωής. Βάζουμε το πετάλι κάτω, πατάμε. Στεκόμαστε ορθοί και ένα δάχτυλο από εκεί που φτάνει στο κοπό σας η σέλα είναι το ιδανικό ύψος για τη σέλα. Άστο αδερφέ, άμα είναι να βάζω δάχτυλα να πούμε... Άστο, τι κάνω ποδήλα, θα πάρω μηχανάκι κατευθείαν να τελειώνουμε. Κανονικά... Πιστεύω ότι χρειάζεται τσίκινο σοβρακάκι, δεν είναι διαφορετικά. Εντάξει, είναι μια ενδιαφέρουσα μέθοδος για να κάνεις ποδήλατο. Μπορούν να βγουν και ειδικές σέλες
για... Οι οποίε δεν ενοχλούν, είναι ατομικέ. Για... βέβαια, άμα βάζει δάχτυλο, πα πιο γρήγορα. Εντάξει. Είναι, υπάρχουν οι μοναδικοί καβαλάριδε, υπάρχουν και οι πολλαπλοί. Μπορεί να βάζει μια καρέκλα, α πούμε, για τέσσερι θέσει. Για σέλα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα να δούμε άμα λένε τέτοια κακά πράγματα με υπονοούμενα στον αέρα. Κάποιοι τους κόβουνε, κάποιοι δεν τους κόβουνε. Και κάποιους τους κόβουνε και χωρίς να πούνε τίποτα. Και κάποιοι άλλοι παθαίνουν κόψιμο. Στον αέρα, ναι, παθαίνουν το κόψιμο. Για να δούμε. Λοιπόν, σε αυτό το 10 με 1 στον Αντένα, ρε παιδί μου, αυτή η ροή, δεν ξέρω, τους έπεσε κανένα μπουκαλάκι και πατήσανε κουμπί. Για να δούμε τι έγινε πάλι εκεί πέρα. Δει αυτά τα πλάζα που είναι ο Τρίφωνος Σαμαράς που τρέχει κάθε πρωί 5 η ώρα πάνω στην Πεντένη, στον βουνό και μετά πάει κάνει μπάρ. Το έχεις δει? Όχι, δεν το έχω δει. Κάνει μπάρ και φοράει το φουλάρι στο κεφάλι και τρέχει 5 η ώρα με βάρη στα πόδια και στα χέρια. Μπήκαμε σε εποχές Χούντας πάλι, έτσι, αν είναι δυνατόν. Δικτακτορία να πούμε. Μα λέγανε άνθρωποι τόσο σημαντικά πράγματα και τους κόψανε στον αέρα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, πού ωραία, φίλε. Και πώς θα ενημερωθεί η μέση Ελληνίδα τηλεθεάτρια. Μήπως λέγανε μακακίες. Όχι, ρε φίλε, αν μπορεί να πιέσε κόψιμο, μπορεί να πιέσε διάρκεια κανένα τέτοιο, γι' αυτό του έκοψε. Γι' αυτό κανέναν. Καμεραμάν κλπ. Μήπως δεν τον είχαν πληρώσει τον καμεραμάν. Πάμε λοιπόν και στο δικό μας κόψιμο. Για διαφημίσεις. Σε αυτό το break λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο. Εμείς το κόβουμε μόνοι μας. Το κόβουμε μόνοι μας, για να μην μας κόψουν. Llora por si fue que un día solo me fui llorar. Llora por si fue que un día solo me fui llorar. Cuando estará a lembrar el amor que un día no supe cuidar. Cuando estará a lembrar el amor que un día no supe cuidar. Μαμά, δεν χόρτασα, βάλε στα κουνέλια φαγητό, λέγαμε μικρή με αυτό το τραγούδι, θυμάμαι. Στα νιάτα μου τα παλιά χρόνια. Βέβαια, βγήκανε πάρα πολλές μετεξελίξεις, πολλά remix του τραγουδιού. Έτσι το βελτιώσαμε, όπως πάντα γίνεται και μας το θύμισε. Τι είχαν είναι. Remix. Τι. Βάλε μου κειμένα. Τι να σου βάλω. Δεν τε μου και εμένα! Δεν τε μου και εμένα! Αυτό μου βάζει τα κουνέλια, ρε! Φαγητό. Εσύ δεν χορταίνεις με τίποτα, καλύτερα σε ντύνουνε παρά στάιζονε. Πού, μερικοί άνθρωποι υπάρχουν όμως που δεν χορταίνουνε και από δημοσιότητα, έτσι. Μιλάμε για την λατρεμένη μας, πολύ αγαπημένη μας Ελένη Λουκά, που αφού πέρασε ο Λούκας από την Eurovision, είπε να... Συνεχίσει το έργο. Συνεχίσει το όνομα, έτσι, και πέρασε από όλα τα... Η οποία είναι παναχού παρούσα, έτσι, δηλαδή, απίστευτο το πράγμα. Περίεργο πώς την πήγε ρε εσύ στην Eurovision αυτή. Από την πρόλαβε. Θα είναι μεγάλη επιτυχία να πήγε στην Eurovision. Γιατί είχε ασιατικές ρίζες γι' αυτό. Όχι, άμα πήγε στην Eurovision, ξέρεις, θα έλεγε Χριστός Ανέστη, ναι. Το καταφέρνει. Μα αυτό έχει εκδοθεί ήδη, οπότε δεν μπορούσε να πάει με αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε την απολαυστική Ελένη Λουκά που έκανε πραγματική παρέλαση από όλα τα πρωινάδικα και έχει ενδιαφέρον να κοιτάξετε πώς την αντιμετώπισαν το κάθε κανάλι με βάση τα συμφέροντα που εξυπηρετεί ο καθένας. Ανάλογα με το συμφέρον, την παίζανε ή όχι, ή τη συμπεριφερόντουσαν. Δείτε λοιπόν την πασπερμία χαρακτήρων και την αντιμετώπιση στην Ελένη Λουκά. Μία μέρα λοιπόν εδώ, ναι, μετά από εδώ τη μεγάλη... Κύριε Αυτιά, συγγνώμη, όχι, όχι. Κύριε Αυτιά, θέλω να μιλήσω εγώ. Καλημέρα όχι τώρα, κύριε Αυτιά, με ακούτε. Συγγνώμη, όχι, θέλω να μιλήσω. Καλημέρα. Όχι, κύριε Αυτιά. Καλημέρα σας, καλημέρα. Χριστός Ανέστη, σήμερα είναι η τελευταία μέρα, η απόδοση του Πάσχα που λέμε Χριστός Ανέστη. Να δούμε αν θα... Με ακούτε, κύριε Αυτιά. Βεβαίως. Αγαπητή μου κυρία, πολλά προβλήματα. Βρε, η Ελένη Λουκά είμαι. Α, μάλιστα. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Φοράτε και το καπέλο και σας πάει κιόλας και... Θέλετε να το βγάλω. Για χαρά είστε. Λοιπόν. Να φαίνομαι καλύτερα. Όχι, όχι, πρέπει να μιλήσω. Κύριε Οικονομία, δεν είμαι σίγουρη αν με ακούσετε. Όχι, 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 Γιάννη, άστε Λουκά, άστε κυρία Λουκά, σε παρακαλώ. Έλα βγω τώρα, έλα. Λοιπόν, Γιάννη, διάκοψε τον κύριο που ήταν δίπλα σου. Αφού έχει πιάσει το μικρόφωνο η κυρία Λουκά τώρα. Άσε τώρα, ξέρω, λέει τα θεϊκά της τώρα. Δεν έχω τίποτα με τη γυναίκα, αλλά άσε τώρα, δεν θέλω. Λοιπόν, έχουμε και αυτά. Εντάξει, μωρέ. Ζωντάνε συνδέσει να πούμε. Κάποιοι πιο θερμόαιμοι πέταξαν προς το μέρος του κάποια τασάκια. Κυρία Λουκά, για όνομα του Θεού, ένα λεπτάκι αυτό. Κυρία Λουκά, αργήσατε. Είχαμε το άφος.
Να, ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Όχι, όχι, θα τους πω. Να μην λογοκρίνουμε κανένα. Μπορεί να πείτε στον Άλφη Κονόλη να μην μετακινηθεί, γιατί είναι σαν να κάνουμε ολοκρισία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείτε να παρακαλέσετε τον εκλεκτό συνάδελφο Κονολίπτη. Αν με ψυχραιμία έχετε μια άποψη, να μας την πείτε. Ακούτε! Σας ακούμε, τι κάνετε, καλημέρα! Τι κάνετε, η κυρία Λουκά, η Μελένη Λουκά, τι κάνετε! Ξέρετε, σας είδαμε κοινότερα στον κύριο Παπαδάκη, μια χαρά. Ναι, Χριστός Ανέστη, γιατί είναι η τελευταία μέρα. Βοήθειά μας όλους. Εγώ είμαι αγαναχτισμένη πολίτης, είμαι επαναστάτρια, επαναστάτρια, είμαι κανάρης, είμαι μπουμπουλίνα αγωνίστρια. Με την ψύχωση λέμε αρχαιότητας αυτή. Προσέξατε πως οικονομέας θέλει να κάνει οικονομία χρόνου και την έκοψε με τη μία. Ήτανε προοικονομία του δράματος. Ήτανε προοικονομία. Για τα ρε σταθήκα αυτόν ρε εσύ. Πραγματικά, πραγματικά όμως... Την αγαπάμε τόσο πολύ την Ελένη Λουκά, αλίμονα, γιατί βέβαια είναι καρικατούρα από μόνη της. Δεν χρειάζεται να κάνει καρικατούρα κάποιος για να γελάσεις. Και πρέπει να πούμε, εντάξει, ότι όλοι οι θρησκευόμενοι άνθρωποι δεν είναι σε αυτό το όριο. Έτσι, μπορεί να μην πιστεύετε ότι αντιπροσωπεύει το μέσο θρησκευόμενο Έλληνα. Μπορεί κάποιοι να θέλουν να ταυτίζουν το μέσο θρησκευόμενο Έλληνα με την Ελένη Λουκά. Όχι, οι θρησκευόμενοι δεν έχουν αυτή τη διάσταση της θρησκοληψίας. Υπάρχουν όλων των ειδών τα άκρα, αλλά είναι πολύ ευχάριστο να βλέπουμε τέτοια πρόσωπα να μας χαρίζουν γέλιο κάθε στιγμή. Και να μην σπυρνάνε και μηνύματα με τον τρόπο τους. Με την άγνοια που έχουν για τη διαχείριση της εικόνας τους, όπως και οι φίλοι μας οι Εφηθόδη ή ο Γαλάτης που δεν βάλανε όριο και αναγκαστικά καήκανε. Ακριβώς. Χρειάζεται και μερικά διαλύματα βέβαια. Σου τσου κάτι, μήπως ξέρεις και ένα πανηγύρι να παίζει που την άει καλά. Πολύ καιρό έχω να τη δω. Εσύ για τα πανηγύρια σε τους άλλους, δεν χρειάζεται τίποτα. Γιατί ρε αδερφέ, τι έχουν τα πανηγύρια, δεν κατάλαβα καλά δηλαδή. Λοιπόν, σ' άρεσε... Θα δεις τώρα τι έχουν. Σ' άρεσε... Τι άρεσε, δεν σκητάει, σκητάει στα κλαμπ, τα παντούπα, τα πατάπα. Σ' άρεσε λοιπόν το φόρεμα της Ελένης Λουκά. Γιατί να μην μ' άρεσε. Για να δούμε λοιπόν, να μου πεις αν στους καλύτερους οίκους της εκκλησίας δίνεται αυτή. Υπάρχουν οίκοι μόδας, υπάρχουν και οίκοι ανοχής. Είναι οίκος ενοχής, έτσι. Και υπάρχουν και οίκοι αντοχής. Να δούμε πόσο αντέχεις. Για να δούμε το επόμενο φόρεμα, να κάνουμε έτσι μια fashion icon ανάλυση. Δεν μπήκε ούτε κατά διάνοια. Ξεχνάμε το πρώτο μέρος σου. Η πρώτη εμφάνιση είναι κάτι άλλο, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τόσο σεξι αισθησιακό κομμάτι. Έβρασε αυτό το κόκκινο φουστανάκι, μου θύμισε σαν τίτσα που πήγε στα πανηγύρια να φορέσει τι δεν θέλει. Καμία σχέση. Δεν θέλει, ρωτήσει. Όχι, το διαλέγω το φουστανάκι. Συγγνώμη, εσύ που πα στα πανηγύρια. Υπάρχουν θίτσε με τέτοια υπεραποκαλυπτικά φορέματα που σκάνε και χορεύουν. Εγώ από όσο ξέρω από τη λίγη μου την πύρα. Συγγνώμη, εσύ φαντάζεσαι τη Θόδη τώρα που πιάνει το άρημα. Τα πανηγύρια πέσουν στην Ετέλα, πέσουν κλαρίνα. Τη μίλησε την πύρα, δηλαδή δεν πίνεις πολύ, ε. Θα φύγουν και οι γίδες άμα βγει με τέτοιο φάρημα ήδη η Θόδη. Εδώ πάντως αν υπήρχαν τέτοιες στίτσες στα πανηγύρια θα σταματούσαν να πήγαινα στη Μέγαρα Μουσικής. Πάντως είμαι αντικοκκίνους κουβίτσα που μου θύμισε αυτή. Γιατί, αφού είδε να έχει κουκούλα. Δεν θα αφού μοιάζει σε κακό λύκο. Πρόσεξε, μη σε κοκκινοσκουφίτσα, μη σε πιάσει ο κουκουλονόμος. Και σε δέσουνε, μπουν μέσα στο παραμύθι και σε δέσουνε τώρα με τις πορείες και τα λοιπά και δεν μείνει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μερικές απόψεις του κοινού για το τι σημαίνει, τι σημαίνει. Η σαύρα, η διάφορες αργό λέξεις της νεολαίας μας. Σαύρα ποια λένε, κάποια άσχημη, κάποια γρήγορη. Είναι υπόγεια, δεν την καταλαβαίνεις, κρύβεται. Ένα αυτό που γυρνάει, είναι η σαύρα. Πού πάει. Είναι κοντά την τηλεόραση. Μικρόφωνο είναι αυτό. Μικρόφωνο είναι. Άσχημη είναι. Κακιά. Εγώ έχω μεγαλώσει στους σαύρες τώρα, γιατί μου λες τέτοια πράγματα, δεν τα φοβάμαι. Τώρα τα κορίτσια μου μόλις βλέπουν κάτι, ότι έχω μαμά, 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 τι μαμά. Και εγώ έχω μεγαλώσει με σαύρες πάντως. Ήταν πολύ έξυπνη η απάντηση. Εγώ είμαι μολυτήρια. Κυρία Σαϊκή. Ξέρεις το μολυτήρι ρε. Είναι το ξέρω. Είναι και ελληνικά ονόματα αυτά. Είναι το τυρί που το αμουλάς. Η σαύρη, δεν ξέρεις εσύ που αξίζει. Η Ισαβρή ήταν η Βυζαντινή Αυτοκράτορες. Το ξέρεις αυτό. Τι κάνανε. Τίποτα. Η Ισαβρή λέει, επειδή ήταν η Ισαβρή, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πρέπει να πούμε και στην κυρία που είχε το μικρόφωνο και λέει: μην μου φέρνεις την τηλεόραση κοντά. Ναι, πρέπει να έχεις μια απόσταση από την τηλεόραση. Είναι σωστό. Και πρέπει να έχεις και μια
κοντινή απόσταση από το μικρόφωνο. Και δημιουργούνται και περίεργες συνειρμοί, έτσι. Πρέπει να έχεις κοντινή απόσταση στο μικρόφωνο και μπορεί να έχεις τη φωνή σου δυνατή και μακριά την τηλεόραση. Αυτές είναι συμβολικές αλληγορικές έννοιες που πραγματικά είχε point η κυρία. Αλλά προφανώς δεν μπορούσαμε να τις βασίσουμε. Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσες να ζήσεις τρώγοντας μόνο ένα πράγμα. Ένα μόνο είδος τροφής. Εσύ θα μπορούσες. Φυσικά και θα μπορούσα. Ποιο θα ήταν το αγαπημένος είδος τροφής? Φασουλάδα. Είμαι σίγουρος. Δηλαδή θα έπαιζες... Από τα ευγενή αέρα που παράγεις. Δηλαδή θα έπαιζες στην κιθάρα ντο ρε μι φα σο λάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ο Γιώργος Λιάγκας με τι θα μπορούσε να ζήσει. Με ποιο προϊόν καταναλωτικό, με ποια τροφή θα μπορούσε να ζήσει μόνο σε όλη τη ζωή. Πάμε το βράδυ και μου έλεγε και αυτός ότι θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να ζήσει μόνο με παγωτά. Πίστεψε με, Γιώργο, ανοίγω και εγώ στην κατηγορία των ανθρώπων που θα μπορούσα να ζήσω κανονικά μόνο με παγωτά. Δηλαδή να τρώω όσα, αν μου έλεγε φάει όσα παγωτά θες μέσα στην ημέρα και τίποτα άλλο. Σα ευχαριστώ πολύ. Μόνο με παγωτό θα μπορούσα να ζήσω. Πρέπει να το απενεχοποιήσω. Θέλω λοιπόν να καταρρύψουμε κάποιο μύθο σήμερα και να πούμε ότι το παγωτό δεν είναι το πιο καταστροφικό πράγμα στον κόσμο, ρε Γιώργο Πουλίνο. Δώσε λίγο παγωτό, ρε παιδί μου! Λιάγκα! Έτσι! Ο Λιάγκα είναι η ζωντανή απόδειξη ότι. Εγώ άλλαξε με γάμι! Είναι φέτε. Και μπορεί να τρώει παγωτό σαν θέλει. Μπράβο. Πραγματικά θα ήμουν μωράκι και έβλεπα κάτι τέτοιο στη τηλεόραση, θα τον θεοποιούσα, ρε παιδί μου. Πραγματικά θα τον έκανα θεό μου να μπορούσα να ζω μόνο με παγωτά. Ξαφνικά όμως θα ερχόταν και η στιγμή που θα γνώριζα και τη γεύση της τούρτας. Και μετά θα άλλαζε, θα ήθελα μόνο με τούρτες. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι άνθρωποι λοιπόν, κάποιες κοπέλες, παρασύρονται το πολυφαΐ και παρατάνε μέχρι και τις εργασίες τους. Δεν πάνε να είσαι σε τηλεοπτικό πλατό, αυτό που σε ενδιαφέρει μόνο είναι. Η μαγιαβούκα! Ειδικά τώρα που έρχεται το καλοκαίρι και πρέπει να φτιάξει σιλουέτα, ειδικά τώρα, για να δούμε για ποια μιλάμε. Μια χάρη. Πας μέχρι το μαέστρο, μέχρι να έρθω να σηκώσει μια γραμμή και έρχομαι να φάω την τελευταία μπουκιά. Ευχαριστώ. Μην ξεχάσει να πει καλημέρα στον κόσμο, ε! Βεβαίως. Δυνατά, ε! Σαν να έχεις φάει. Πες ότι έφαγες. Έχω φάει, μου πει. Λοιπόν, καλημέρα. Να πάρουμε μια γραμμή για το διαγωνισμό μας. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε, το όνομά σας? Καλά, είμαι η Μαρία από Καλυθέα. Εγώ είμαι ο Ανδρέας. Η Ελένη τρώει, έρχεται σε λίγο. Προφανώς ήθελε να κάνει παρέα στον μπάγκαλο. Ακριβώς. Όταν εννοούσε τα φάγαμε όλοι μαζί. Ήθελε να φάει και αυτή, παιδί μου, τίποτα. Τρώει ο Λιάγκας παγωτά, τρώει η Ελένη. Εντάξει, δεν μπορούσε να μείνει πίσω, είναι πολύ. Τι θες να πει εσύ, συγγνώμη, τι ήθελε να σου πει ο παρουσιαστής? Τέτοια δικαιολογία βρήκε άνθρωπο. Όπως είδαμε πάντως, λέει... ο παρουσιαστής που αντικατέστησε την Ελένη έτρωγε μάλλον και αυτός πριν. Έτσι, ακριβώς. Ήταν όλοι fit. Τι θες να πει δηλαδή, ότι πάει να κατουρίσει και έρχεται? Όχι, πάω να πω ότι χρειάζονται κάποια διαλύματα, ρε παιδί. Να σου πω κάτι. Τα σκουλαρικά τη μηνυγάκι τα είδε. Τι. Σα κούπη ήταν, ρε. Γιατί, τι θέλανε να κάνουν, επιχείρηση. Κάτσε, σαν σκούπες ή σαν κούπες. Τι είπες? Όχι, άντε τρώει, τρώγουν οι ψυχολακοί και τα σκουπίζ με τα σκουλαρίκια μετά. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ πρακτικό. Είναι πρακτικό. Γι' αυτό το λέω. Να βάλουμε λίγο Μενεγάκι. Βεβαίως. Να σου. Ποιος είναι ο νός, ο Αλ Πατσινό? Τη νύχτα τη ημέρα. Υπάρχουν οι νύχτε τη νύχτα. Υπάρχουν και τη ημέρα. Εκκλησία παντό τύπου. Λοιπόν, τώρα λοιπόν που μπήκε καλοκαίρι και αναπαράγονται όλα τα ζώα, πάμε να δούμε, ας πούμε, τις φίλες μας Ελένη, στην άποψη. Τι τσέκανε για εντύπωση, έτσι. Τι τσέκανε, ναι. Την τελευταία φορά που πήγα στην εξοχή, το τι είδα, πόσα ζωάκια, ενώ μικρά εντομοζωάκια, σε ερωτικές πράξεις. Πήγα, είδα ακρίδες. Είδα πεταλούδες, όχι πεταλούδες, συγγνώμη, ακρίδες. Πώς τα λένε τα άλλα, μωρέ, που είναι. Σφίγγες. Μέλισσες. Δεν είδα μέλισσες, παιδιά, και δεν ξέρω, αυτή την απορία την είχα πάντα. Πώς δεν τσιμπιούνται όταν πάνε αυτό και να σκοτωθούν εκεί. Εγώ θυμάμαι πάντως όταν ήμουν πιτσιρίκους. Που πήγαινε στα κουριτσάκια, του έλεγα να μην πω, επειδή δεν μπορούσα να τη πω, ξέρει, θέλει να. Όπως οι πεταλούδες, πει την πεταλουδίτσα. Κάπως έτσι την έφτιαχνα. Ο Λάτσιος με την. Με τη Λατσίνα. Με τη Λατσίνα. Ο Μενεγάκος με τη Μενεγακίνα. Έτσι. Πάντως φοβερή απορία, έτσι. Να μην. Ναι, να πηγαίνεις για παιχνίδι και να βλέπεις τσόντα. Όχι. Είναι ντοκιμαντέρ σου, εντάξει. Επηρεάζονται όλοι από την Τζούλια, ρε παιδί μου. Δημιουργεί σχολή. Εντάξει. Αλλά πραγματικά δεν σου έχει δημιουργηθεί απορία ο Σκατζόχυρος με τη Σκατζοχυρίνα
πώς αναπαράγονται λόγω των καρφιών. Εγώ είχα άλλη απορία όταν είδα ένα σκατζόκερο αρσενικό και από πάνω ήταν ένα αρσενικό. Τι έκανε άραγε. Τσιμπιόντουσαν. Όχι, απλά ήταν τσιμπημένος ένας με τον άλλον και θέλανε να το οπτικοποιήσουν για να το γυρίσουν για Γκόλιγκουτ. Λοιπόν, από ό,τι ξέρουμε, όποιος έχει τη μύγα, μοιάζεται. Όποιος έχει τη μέλισσα, τι κάνει. Σφίγγεται. Σφίγγεται για ποιο λόγο? Επειδή όποιος έχει τη σφίγγα, σφίγγεται. Και επειδή η σφίγγα έχει κοινά με τη μέλισσα, επειδή τσιμπάνε και οι δύο. Κατάλαβα. Είναι κοινός παράγοντας και απλοποιείται. Για να μην πεις μελισσιάζεται. Κατάλαβες, να πούμε σελληνιάζεται όπως φίλος μας ο Πετρίδης πριν. Λοιπόν, να πούμε και ένα άλλο κόνσεπτ με μέλισσες, το οποίο μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο η μέλισσα για αυτόν που ξέρει να τη σφίγγεται. Υπάρχουν τα όπλα που ελέγχουν τον καιρό. Υπάρχουν τα όπλα. Αποδεικνύονται οι μέλισσες ότι είναι όπλο μαζικής καταστροφής. Ναι, δηλαδή άμα μπορούσαμε να τις στείλουμε στη Βουλή μαζικά και να τους τσιμπήσουν όλους, δεν χρειάζονταν να σκεφτόμαστε. Ούτε διαμαρτυρίες, ούτε τίποτα. Τελείωσε. Το κίνησμα των αγανακτισμένων μελισσών. Ακριβώς. Και δεν μας πιστεύετε, δείτε τη ζωντανή απόδειξη πως σε έναν αγώνα μπορέσανε να βγάλουν off όλους τους αντιπάλους με το όπλο αυτό. Οι μέλισσες νίκησαν. Οι μέλισσες νίκησαν, πολύ καλό. Λοιπόν, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν σε όλους τους παίκτες και στον διαιτητή. Οι οποίοι τι να κάνουν, έπεσαν κάτω από τσιμπήματα από τις μέλισσες. Φυσικά δεν μπορούμε να τις δούμε στο πλάνο, αλλά από αυτό που είπαν όσοι ήταν εκεί, ήταν σμήνος από μέλισσες. Ήταν πολλές μέλισσες και τελικά σταμάτησε ο αγώνας. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Ναι, ακριβώς. Τι ήταν ο παδί, ήταν οι μέλισσες. Εγώ απορώ ότι θα έχει γράψει στο φύλλο αγώνα διαιτητής. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Δεν θα είχε φύλλο που να αγωνίζεται γιατί δεν είχε τσιμπήσει και αυτή η μέλισσα. Από το φύλλο αγώνα δεν υπήρχε. Μετά τι έγινε, ήρθε η αστυνομία και τη συνέλαβε. Εγώ πιστεύω ότι οι μισές μέλισσες ήταν Ολυμπιακός και την πέσανε στο. Ακριβώς. Κάπως έτσι πρέπει να βγαίνει. Στου Βάζελ, στου Πιλάθλου και μετά όταν τι κάνε οι Βάζελ οι μέλισσες, τσιμπάνε του Ολυμπιακού. Και ένα φαύλο κύκλο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο όμω, ξέρει ποιοι κερδίζουν. Ποιοι, μεζοκομοί. Όχι, κερδίζουν οι γάβροι. Γιατί οι μέλισσες δεν μπορούν να μπουν μέσα στο. Μα οι μέλισσες δεν πάνε στα ψάρια, ρε φίλε. Δεν μπορούν αυτό σου λέει. Άρα κερδίζουν, ρε φίλε. Άρα είναι καλύτερη λύση. Σα συμβουλεύουμε όλου εσά που ασχολείστε με αυτόν τον τομέα να βρείτε και αυτό το όπλο που θα σα βοηθήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τον φίλο μα τον Τρίφωνα Σαμαρά, ο οποίο. Έχει τρόπο να ψαλιδίζει όχι μόνο μισθούς. Μα είναι κορυφαίος κουρέας, συγγνώμη, κομμωτής. Είναι κορυφαίος. Εκεί κουρεύεις εσύ. Βέβαια. Τρίφωνα. Μα πού θα κορυφαίμουν εγώ. Μήπως κάνεις και κάτι άλλο στον Τρίφωνα. Συγγνώμη, αυτό τώρα είναι προσβολή, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Όχι, λέω γενικά, μήπως κάνεις τίποτα άλλο, παιδί μου. Ξέρεις. Εσύ πάντως που κουρεύεις πρόβατα, δεν μπορείς να είσαι καλύτερος, έτσι. Έξι. Πάμε να δούμε λοιπόν. Δεν ξέρω αν τίποτα σου ρίξει ένα πουρο μετά. Είναι σαν καζόν. Δηλαδή είναι προφανέ ότι κουρεύει πρόβατο ο άνθρωπο. Γκαζόνι η κυβέρνηση που θα μην πει με ένα καζόν. Εννοεί ότι πατρά γκάζι με τη μηχανή όταν φεύγει για να ρίξει τα κουρεύει. Σου κλειμέ! Σου κλειμέ! Θα προσέβαλα εγώ ποτέ εσένα. Είναι δυνατόν. Εννοεί να σε προσβάλλει, να σε προσλάβει. Όχι να σε προσβάλλει. Σιγά με προσλάμβω αν εγώ αυτόν. Γιατί ρε. Το πολύ πολύ να τον έβαζα να καθαρίσει το κήπο. Γιατί ρε παιδί μου, εντάξει. Πάμε να δούμε πώς καθαρίζονται οι κήποι, τα αρνιά και τα κεφάλια με την πρόταση των χειροπέδων στον Τρίφωνα Σαμαρά. Με έφαγε μια μέλισσα, λέω. Σε έχουν φάει πολλά. πάμε. Πρίξτηκες. Στα χέρια σου. Είναι το όπλο μου. Τι είναι αυτό το ψαλίδι, είναι ένα τεράστιο ψαλίδι, κάντο λίγο. Είναι το όπλο μου, πως βλέπεις αντί να έχεις όπλο, ξέρεις. Ανοίγει. Πώς πάνε στο στρατό με το όπλο, εγώ έχω αυτό για όπλο. Ανοίγει αυτό, κόβει. Και κόβει, λέει, για τα μαλλιά τα κάνει, κάτω κάνει λίγο, κάτι μύτες. Τσαπ, τσαπ. Πολύ την κρίση πήρε και άλλες δουλειές αυτός. Πήρε καζόν. Εξαιρετικός κομμωτής. Εντάξει, μα δεν γίνεται να μην δεν κουρευτείς με την κρίση. Εντάξει, δεν μπορεί να σε πιάσει η κρίση, ρε παιδί μου, άμα είσαι κουρέας. Τι, το αφήνεις σκέτη, δεν κατάλαβα. Πάντως δίνει και πολύ ωραίες ιδέες στον Πρωθυπουργό να κόβει συνέχεια. Πάντως εγώ θα τον πάρω τηλέφωνο γιατί έχω κάτι προβατίνες και θέλω να με τις κουρέψω τώρα. Σας προτείνουμε λοιπόν να πάρετε τον Τρίφωνα Σαμαρά στην κυβέρνηση γιατί είναι ο καλύτερος για να ψαλιδίσει και τους μισθούς και τις συντάξεις
και όλα. Είναι η καλύτερη λύση. Σαλιλοκέρης λοιπόν, εκτός από τον Παρκάκο Κωνσταντίνη Σαλιλοκέρης, υπάρχει ο Τίνος Σοβαρός με τη σωστή έννοια. Ο οποίος είναι και επαγγελματίας. Είναι επαγγελματίας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Πάμε τώρα λοιπόν, πριν κλείσουμε αυτή τη σεζόν, να δούμε τα Γιαγκόλιγουτ αυτή τη εβδομάδα, τα τελευταία Γιαγκόλιγουτ για αυτή τη σεζόν. Να πούμε ότι μπορείτε να μπαίνετε στο site μας, να δείτε όλα τα Γιαγκόλιγουτ τη σεζόν, να δείτε όλα τα βιντεάκια, να δείτε όλες τις εκπομπές που μπορεί να έχετε χάσει. Άμα σας αρέσει, άμα βαριέστε, άμα περάσει η μέρα και πείτε «Ρε αδελφέ, δεν έχω κάτι να δω από τη στιγμή που δεν έχει χειροπέδες στην τηλεόραση», στο Γιάγκος.gr. Μπορείτε να στείλετε τις ιδέες σας στο Γιαγκόναλ@gmail.com. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει. 697-22-23-604. Μπορείτε να αποστάρετε στο group στο Facebook χειροπέδες με παύλα στη μέση οτιδήποτε γουστάρετε για να παίξουμε και στην νέα σεζόν που θα δούμε ανανεωμένη με πάρα πολλές νέες εκπλήξεις. Και πολύ πολύ υλικό. Πάρα πολύ υλικό που θα γυρίσουμε το καλοκαίρι για να έχουμε να σας δείχνουμε. Όχι μόνο σχολιασμό της επικαιρότητας και των βίντεο με το δικό μας οπτικό πρίσμα από αυτά που θα διαλέξουμε, αλλά και παραγωγή δημιουργικών βίντεο με έτσι, αυτόν τον έτσι, πρωτοποριακό τρόπο που μπορεί κάποιος ας πούμε, να εκπλήσει, αλλά στο τέλος όλοι θα αγαπήσετε ή θα μισήσετε. Για λίγο λοιπόν για αυτή την εβδομάδα, τελευταίο για αυτή τη σεζόν. Στοπ. Τι κοστούμι είναι αυτό? Χαρμάνι. Περάστε κύριε. Ευχαριστώ παιδί μου. Στοπ. Τι κοστούμι είναι αυτό? Λακόστ. Περάστε κύριε. Στοπ. Τι κοστούμι είναι αυτό? Σάκης Κουβάς. Περάστε κύριε. Στοπ. Τι κοστούμι είναι αυτό? Πούτσι. Περάστε κύριε. Στοπ. Πού πας? Μέσα στη συνάντηση. Δεν γίνεται να μπεις εδώ πέρα. Για ποιο λόγο? Εδώ μπαίνουν μόνο όσοι φοράνε κουστούμι. Είμαι από ύπνο, αδερφάκι, ξέρω εγώ και... Δεν καταλαβαίνω εγώ από ύπνο και τέτοια, εδώ μέσα δεν μπαίνεις. Καταλαβες. Πρέπει να μπω, είναι ανάγκη, δεν γίνεται χωρίς εμένα η συνάντηση. Θα έχεις πρόβλημα μεγάλο, σου λέω. Εσύ θα το έχεις το πρόβλημα, γιατί θα χάσεις τη δουλειά σου. Σου λέω, θα χτυπήσεις άσχημα. Μη γελάς καθόλου, μιλάω σοβαρά. Πρέπει να μπω μέσα αναγκαστικά κάπου. Με καταλαβαίνεις που σου μιλάω τώρα? Ναι, σε παρακαλώ, όμως άφησέ με. Δεν γίνεται. Φύγε τώρα επί τόπου. Μην το συνεχίζεις άλλο. Θα έχεις πρόβλημα μεγάλο. Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα. Σήμερα ξαναβρεθήκαμε για να μπορέσουμε να συζητήσουμε με ποιο τρόπο θα περάσουμε τα νέα μέτρα στην ελληνική κοινωνία με τις ελάχιστες δυνατές συνέπειες. Δύσκολη χώρα η Ελλάδα. Πρέπει να περάσουμε τα νέα μέτρα χωρίς να γίνει εξέγερση. Πολύ σκληρά τα νέα μέτρα. Θα ξεσηκωθεί ο λαός. Έχεις σκεφτεί καμιά λύση? Όπως πετύχαμε όλες τις φορές τους στόχους μας, έτσι θα το πετύχουμε και τώρα. Σε περίπτωση που ζοριστούμε όμως, στη φαρέτα μας υπάρχει και το βέλος του να αποκαλύψουμε τα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Αιγαίου. Έτσι θα αναζωπηρωθεί η ελπίδα, θα περάσουν τα μέτρα και όταν όλοι νομίζουν ότι τα λεφτά έρχονται στις τσέπες τους, θα τους τα ξαναπάρουμε. Οι κουστούμάτοι!
Γιατί να αποφασίζεις εσύ για σένα, ενώ μπορεί ο κουστούμάτος. Η κουστούμάτη. Γιατί οι Ιλουμινάτη μας τελειώσανε πλέον. Μπορεί και να μην είναι και ταινία. Η κουστούμάτη λοιπόν, μετά τους Ιλουμινάτη. Πάντως δεν ήταν κουστούμια που φοράγανε, έτσι. Ζήλεψες, τα είχαν πάρει. Ζήλεψες εγώ. Εσύ, σου φάγανε τα κουστούμια, μουρική ιστορία. Εγώ ένα κουστούμι που έχω είναι όλα αυτά μαζί. Ένα έχεις την μπαχλαμά. Ένα από αυτά που έχω είπα. Μας εδώ να ξέρεις, αγόρι μου, σύνταξη. Αλλά πού να ξέρεις σύνταξη, σου από αυτό το συνδιαγωγείο. Εντάξει, μπορεί να ξέρει από σύνταξη γιατί μπορεί να έχει πάρει ο παππούς του. Εσύ διάβολο να πάρει ο παππούς του σύνταξη, ο Τσοπάνης. Όχι ρε παιδιά, έχουν και τσοπάνιδες θέσεις σε αυτή την κοινωνία. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, στο απερίχωρα. Το κουστούμι σου τι είναι, χαρμάνι. Τσοπανοκούστι. Όπως είναι πλακώστ. Κουκούτσα. Είναι κουκούτσα. Λοιπόν, ας παίξουμε και πριν το τέλος ένα Super Heroes of Science, να θυμηθούμε τον νόμο του στόκου. Με ποιον τύπο μπορείς να βγάλεις τον νόμο του στόκου. Με αυτόν τον τύπο. Αυτόν τον τύπο. Είπε σημαίνει στο ακουρέ. Όχι, δεν είπα. Ρε θα γίνει τσικακομήρες εδώ εμένα, είπε στο ακού. Εννοεί ότι έχεις στούβλο. Εννοεί ότι έχεις στόκ στο μαγαζί ότι έχεις στόκ, ρε παιδί μου. Πάμε να δούμε. Καταλάβει ο άνθρωπος τώρα. Πάμε λοιπόν στη σεζόν να βάλουμε ένα Super Heroes of Science. Τον νόμο του στόκου, να τον δούμε λοιπόν. Σε ενδιαφέρει, για κοίτα. Για να δούμε. Γεια σας αγαπητά μου παιδιά! Σήμερα θα μιλήσουμε για τον νόμο του Stokes ή αλλιώς νόμο του στόκου. Ο νόμος του Stokes έχει να κάνει με το βαθμό στοκίασης του καθενός, ο οποίος ισούται με το γινόμενο των δώρων που σου τρώει μια γκόμενα επί το κέρατο που σου δείχνει και επί το πρίξιμο που τρως. Πάμε τώρα στο μαθηματικό μας τύπο. Ας δούμε τώρα τους όρους μας. F ίσον P επί ΔΑ επί ημί τον θ. Πάμε να δούμε τι σημαίνουν οι όροι αυτοί. F είναι ο βαθμός στοκίασης, ο οποίος μετριέται σε τούβλα. P είναι τα χρήματα τα οποία σου τρώει το κάθε γκομενάκι για τα δώρα του, το οποίο μετριέται φυσικά και σε ευρώ. ΔΑ είναι η διαφορά μήκους κεράτου μεταξύ ανήρ και θήλαιος. Η μη τον θ είναι το πρίξιμο της γκόμενας και μετρείται σε γκρίνια ένα σεκόν. ΔΑ είναι η διαφορά του μήκους του κεράτου που σου ρίχνει γκόμενα σχετικά με το μήκος του κεράτου που της ρίχνεις εσύ. Πιο συγκεκριμένα. Σχηματικά λοιπόν, έχουμε την κοπελίτσα μας και έχουμε και το αγοράκι μας. Αυτά είναι τα πολύ ωραία κερατάκια τους. Η διαφορά λοιπόν του κεράτου ταύτου με το κέρας της γυναίκας μας κάνει το ΔΑ. Προσοχή όμως, μη σας γελάσει και φοράει τα κούνι ενώ μετράτε το ΔΑ, γιατί τότε οι υπολογισμοί μας θα είναι λάθος. Το ΔΑ μετράται χωρίς τα κούνι, με το φυσικό ύψος. Αφού μιλήσαμε για το ΔΑ λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για το ημίτονο θ. Το ημίτονο θ λοιπόν δεν είναι σταθερό. Αυτό είναι το διαγραμμά του. Είναι ένα περιοδικό φαινόμενο, γιατί όπως ξέρετε, η γκρίνια δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται τη μία στιγμή μόνιμα. Σου σκάει κάποιες στιγμές, κάποιες στιγμές φεύγει. Οπότε μία έχουμε γκρίνια, μία δεν έχουμε. Έτσι λοιπόν περιγράφεται το ημίτονο θ, το οποίο έχει να κάνει με την γκρίνια ένα σεκόν. Ας δώσουμε τώρα μερικά παραδείγματα για να κατανοήσουμε τον τύπο πολύ καλύτερα. Το πρώτο μας παράδειγμα έχει να κάνει με έναν άντρα, ο οποίος ξοδεύει άπειρα λεφτά για δώρα στην κομμενά του. Τρώει το μέγιστο κέρατο, τον έχει κάνει τάρανδο και τρώει και πρίξιμο ολιμερής και ολινικτής. Το έχει πάρει τα γκέμια λοιπόν. Αυτός ο άνθρωπος έχει μέγιστο F, δηλαδή είναι υπεριστόκος. Δεύτερο παράδειγμά μας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξοδεύει φράγκο για την κομμενά του. Δεν τρώει κέρατο καθόλου ή της ρίχνει άπειρο κέρατο, δηλαδή η σχετική διαφορά. Είναι τεραστία, ΔΑ λοιπόν, και δεν τρώει και καθόλου πρίξιμο. Εδώ πέρα έχουμε ελάχιστη τιμή στο F, δηλαδή δεν είναι καθόλου στόκος. Ελαχιστοποιείται ο βαθμός στοκίασης του. Δηλαδή το ατομάκι είναι πολύ cool. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και όλοι οι ενδιάμεσοι βαθμοί στοκίασης, που όλοι ίσως έχουμε περάσει. Και αυτό είναι μια συνάρτηση η οποία διαβαθμίζεται με βάση το χρόνο. Γιατί κάποιες στιγμές είσαι λιγότερο στόκος, κάποιες στιγμές είσαι περισσότερος, σύμφωνα με τις συναισθηματικές σου φορτίσεις, το περιβάλλον σου και γενικότερα τα φαινόμενα τα οποία σε επηρεάζουν. Η σημερινή μας επιστημονική ανάλυση
έχει ιδιαίτερη σοβαρότητα για τους άντρες, καθώς οι γυναίκες εντοπίζουν το βαθμό στοκίασης του καθενός από πολύ μακριά. Και αυτό είναι ιδιαίτερα καθοριστικό για τον καθένα μας. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα πούμε μια άλλη φορά. Προσέξτε από την πολλή στοκίαση, μην κολλήσετε. Μην κολλήσουμε, μάλλον. Δηλαδή, κάτσε, είναι πολιτική στοκίαση. Ναι, γιατί. Να πάω πιο πέρα τότε, δηλαδή. Αν είσαι στόκος, κολλάς με τον κομμενάκι και μετά δεν έχεις ελπίδα. Α, εντάξει. Λοιπόν, πριν κλείσουμε λοιπόν και σας αποχαιρετήσουμε για καλοκαίρι, να δούμε τα καλοκαιρινά YouTube-ανα αυτής της εβδομάδας. Για να δούμε τα καλοκαιρινά YouTube-ανα. Τι περιλαμβάνουν. Γεμάτη χρονιά, πραγματικά προσπαθήσαμε και εμείς, δώσαμε τα μέγιστα για να μπορέσουμε να σας χαρίσουμε μια παρέα με τις αγνότερες προθέσεις, με το γέλιο πρωταρχικότερης σημασίας. Ακριβώς. Προσπαθήσαμε να μην πάρουμε κανενός το μέρος, να μην έχουμε όσο δυνατόν κομματικά μηνύματα, να έχουμε έτσι μια πολιτική στάση σαν νεολαία. Και μια κριτική ματιά. Αγανακτισμένη, σαν αγανακτισμένη νεολαία, να δείξουμε τη δικιά μας οπτική γωνία στα πράγματα. Και να κάνουμε και τον κόσμο. Κανένας μας δεν πήρε ούτε ένα ευρώ από όλα αυτά τα κανάλια που παίξαμε. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε που μας στηρίξατε και που συνεχίσατε όλο αυτό τον καιρό να στηρίζετε αυτή την τοπική προσπάθεια, αυτή την παρέα που εθελοντικά μπόρεσε να έχει μια φωνή πανελλήνια. Αδεσμευτή, έτσι. Με αυτή την λογική του χρόνου θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Και σας υποσχόμαστε να υπερβάλλουμε εαυτόν και να σας χαρίσουμε περισσότερα χαμόγελα με πολλά διαφορετικά χρώματα. Να είστε όλοι καλά, ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Καλό καλοκαίρι! Καλό καλοκαίρι! Καλό καλοκαίρι! Καλές γιορτές, φάτε, γλεντήστε και πάντα να γνωρίζετε ότι οι περισσότερες απολαύσεις είναι δωρεάν. Δεν χρειαζόμαστε λεφτά εμείς οι Έλληνες. Καλά, καλά. Με την παραλία δίπλα, μπανάκι, μανάκι, γκομενάκι. Έτσι. Τελείωσε, καλό καλοκαίρι. Έλα, κάτσε που είσαι. Πολλά από πάντα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Δώσε! Ας το πως είναι, πάμε! Εν τέλει, εξαιρετικά σε όλα στα λαγωγές. Είναι ένας τρόπος που παίρνει στα φινιπότερα. Και ένα μέρος λικέρ, μείγμα κονιάκ. Ένα μέρος λικέρ γάλακτος. Ha ha ha!
Σήμερα θα φτιάξουμε ένα Β52, ένα ιδιαίτερα... Αποκλειστικά λοιπόν από εδώ από την Αργεντινή θα δούμε πόσο γρήγοροι είναι οι Κινέζοι αστυνομικοί. Είμαι η ιστριολόγος Δημήτρια Θερασούλα. Θα σας μιλήσω για όλα τα ζώδια σήμερα. Αυτό είναι ένα από τα ζώα μας. Ο ηχθής μπήκε μέσα στο σκορπιό, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Ίσως είχε τσακωθεί με την πεθερά του την προηγούμενη εβδομάδα και ίσως και αυτό να λειτουργήσει ως εξής. Να τσακωθείτε και εσείς με την πεθερά σας. Τέλειο, τέλειο, τέλειο! Έτσι, Λοιπόν, ξεκίνησαμε με Offspring, τους πρόγονους, τους πρόγονους των αρχαίων ημών απόγονους. Πάμε στο πρώτο βίντεο για φέτος, στο πρώτο βίντεο για αυτή τη... Εντάξει, εγώ λέω για φέτος, παιδιά, εννοώ τη φετινή σεζόν των νέων βίντεο με άσπρη μπλούζα. Γι' αυτό είναι... Hola galla Vale. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it.